Κοιτάξτε, η χειρότερη στιγμή είναι αυτή πραγματικά. Πολύ δύσκολη και πολύ δυσάρεστη. Γιατί το θέατρο βρέθηκε σε μια κατάσταση πρωτοφανή χωρίς να το έχει προκαλέσει. Είχαμε μια παράσταση η οποία πήγαινε πολύ καλά. Είχαμε μια παράσταση που είχαμε σχέδια για αυτήν και ξαφνικά βρεθήκαμε να πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν κικαιώνα. Είναι γνωστό ότι προσπάθησα να κρατήσω χαμηλούς τόνους και ίσες αποστάσεις. Γιατί αυτή δεν πάβει να είναι μια ιδιωτική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Το θέατρο δεν είναι δικαστής. Όμως οι μέρες που περνάνε και το γεγονός ότι όλο αυτό συνεχίζει και καλλιεργείται και συζητιέται, μόνο ζημιά στο θέατρο κάνει. Και στο θέατρο, όχι μόνο στο θέατρο το συγκεκριμένο, κάθε φορά που αναφέρεται το όνομά του, αλλά και στο χώρο του θέατρου. Η απόφαση αυτή είναι μονόδρομος. Μετά, μάλιστα, από μια συζήτηση που είχα με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Βάλαρη, όπου εμείς κάναμε μια πρόταση στον κύριο Σωτήρη Καλυβάτση να υπάρξει μια εσωτερική αντικατάσταση ως ήθιστε. Ο κύριος Καλυβάτσης, αφού το σκέφτηκε, αρνήθηκε να γίνει αυτή η εσωτερική αντικατάσταση. Οποιαδήποτε λοιπόν από εδώ και πέρα ενέργειά μας όσον αφορά το επίπεδο καλλιτεχνικά της παράστασης θα είναι χρονοβόρα. Δεν μπορεί μια παράσταση που ανέβηκε σε 2 μήνες να γίνει η αντικατάσταση μέσα σε 5 μέρες. Και επειδή και για μένα και για τον κύριο Βάλαρη αυτό είναι σημαντικό, γιατί εμείς πρέπει να κοιτάξουμε αυτή την πλευρά, την πλευρά της παράστασης και του κοινού, που σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία δίνει τα ωραία του λεφτά για να έρθει να δει μια παράσταση. Το επίπεδο λοιπόν πρέπει να συνεχίσει να είναι ψηλό. Δεν γίνεται να γίνει αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον, όπως είπε ο κύριος Βάλαρης, 1,5 με 2 μήνες πρόβα. Είμαστε στη μέση προς το τέλος της σεζόν. Άρα αυτό είναι μονόδρομος για μας. Η παράσταση δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πιστεύετε, κυρία Παναγωπούλου, ότι οι δύο ηθοποιοί έχουν την ευθύνη που κατεβαίνει η παράσταση αυτή? Πάντως σίγουρα δεν την έχει ούτε το θέατρο ούτε εγώ. Δεν τα προκάλεσα εγώ όλα αυτά. Προσπαθήσατε τους δύο αυτούς ηθοποιούς και τον κύριο Παπαγιάννη και την κυρία Παυλίδου να βρεθεί μία εσωτερική λύση, γιατί προβλήματα στο θέατρο ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής.